Μεγάλο κύκλωμα το οποίο εμπορευόταν πλαστού πίνακε εντοπίστηκε στην Ελλάδα, κυρίε και κύριοι. Στο Κολονάκι συνελήφθησαν τέσσερα μέλη του κυκλώματο. Όπω θα μα πει ο Γιάννη Γιάκα, θα πουλούσαν πλαστό Πικάσο και πλαστό Πόλοκ, Γιάννη. Ακριβώ Λίνα, και μάλιστα τέσσερι πλαστού πίνακε του Πικάσο και έναν του Πόλοκ, Όπω πολύ σωστά είπε, τέσσερα άτομα συνελήφθησαν. Είχαν συστήσει μια εγκληματική οργάνωση. Πουλούσαν ουσιαστικά πλαστού πίνακε καλλιτεχνών εγνωσμένη αξία σε υποψήφιου αγοραστέ τόσο στην Αττική όσο και στην Ευρώπη. Όμω ε, για τη σύλληψή του στήθηκε μια γιγαντιέα αστυνομική επιχείρηση, καθώ επρόκειτο ε, να πουλήσουν ε, του τέσσερι πίνακε ε, Πικάσο και τον Έναν Πόλοκ έναντι αντιτίμου σχεδόν 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε για πάρα πολλά α, χρήματα. Πρέπει να πούμε ότι βρέθηκαν πλήθο πλαστών έργων τέχνη στα χέρια του, για τα οποία μάλιστα με συγχωρείτε γνωμάτευσε και ιστορικό τέχνη τη Εθνική Πινακοθήκη για την πλαστότητά του. Ενώ πρέπει να πούμε ότι στην κατοχή του βρέθηκαν και πλήθο αρχαίων ευρημάτων αλλά και εικόνων. Μα ευχαριστώ πολύ.